Πρόγραμμα ανακύκλωσης σκουπιδιών με διαλογή στην πηγή ξεκινάει η Περιφέρεια Αττικής. Στόχος το 2025 να καταφέρει η Ελλάδα να φύγει από την τελευταία θέση που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ανακυκλώμενα απορρίμματα. Για να τα βάλεις με το τέρας των σκουπιδιών. Στο σωστό κάδο. Δώσε αξία στα σκουπίδια σου είναι το σύνθημα του προγράμματος ανακύκλωσης που ξεκινάει η Περιφέρεια Αττικής. Θα διαθέσει συνολικά 98,3 εκατομμύρια ευρώ με διπλό σκοπό. Τη διάθεση σε 50 δήμους εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης και για να πιστούν οι πολίτες για την αναγκαιότητά της. Το κάθε πολίτης να ξέρει ότι μέσα από τα σκουπίδια του μπορεί και να δημιουργήσει καλύτερο περιβάλλον, αλλά και να δημιουργήσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ίδιο και τα παιδιά του. Ο Γιώργος Πατούλης παρουσίασε δημοσκόπηση της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης που έγινε για λογαριασμό της Περιφέρειας. Όπως προκύπτει, το 81% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η ανακύκλωση δεν γίνεται σωστά, το 76% ότι οι χωματερές αποτελούν ντροπή και το 34% πιστεύει πως η ευθύνη για τη μη προώθηση της ανακύκλωσης ανήκει στους ίδιους τους πολίτες λόγω έλλειψης παιδείας. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια βραδιπλεγής βόμβα. Ο Περιφερειάρχης εξήγηλε την κατασκευή τριών πάρκων κυκλικής οικονομίας για την οικολογική διαχείριση των σκουπιδιών σε γραμματικό σχιστό και σε μη κατοικήσιμη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.